Κύριε Νικολάου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δύο ακροατές. Μιλάτε για μνημόνιο 5.0? Ακριβώς. Νομίζουμε ότι ο ελληνικός λαός έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια, έτσι ώστε να ξέρει να φυλάγεται όταν βλέπει τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ κοινάλ, όλες τις δυνάμεις δηλαδή που κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια και υπάρχουν στα σκληρά μέτρα. Και πρέπει να ξέρει να φυλάγεται λοιπόν όταν αυτές οι δυνάμεις υποδέχονται με τυμπανοκρουσίες τα λεγόμενα ευρωπαϊκά λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και μάλιστα μιλάνε πραγματικά τάζουν στο λαό μας λαγούς με πετραχίλια. Ότι θα μεταμορφωθεί η χώρα με αυτά τα χρήματα προς όφελος του λαού. Και εμείς το λέμε αυτό, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορεί ο λαός μας να σκεφτεί. Καταρχάς, όλο το προηγούμενο διάστημα, τι παραδέχτηκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε πολλούς τόνους, ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Δεν υπάρχει τζάμπα γεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το είπε και ο Υπουργός Οικονομικών στην προηγούμενη δήλωσή του την περσινή χρονιά. Άρα λοιπόν αναρωτιόμαστε, από πού είναι αυτά τα χρήματα, τα 750 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης? Η απάντηση δίνεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών, δάνεια δηλαδή με γη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναντι τι, μελλοντικών εισπράξεων, δηλαδή προϋπολογισμοί οι οποίοι βασίζονται κατά 90% στα χρήματα που παίρνει το κάθε κράτος από τους εργαζόμενους και από τους βιοπαλλεστές αυτό που ασχολούμαι. Άρα λοιπόν είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Και εμείς λέμε, εντάξει, και αυτά τα χρήματα, ας θέσουμε και ένα δεύτερο ερώτημα. Πού θα πάνε? Θα πάνε για να γίνουν νέες ΜΕΘ, συνθήκες πανδημίας, νοσοκομεία, να προληφθούν γιατροί και νοσηλευτές, για σχολεία, για αίθουσες, καθηγητές, με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, για να εξυγχρονιστούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις? Όχι, εκεί είναι πάρα πολύ καθαρή και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση με βάση το σχέδιο που κατέθεσε. Θα πάνε συστημένα, σαν δάνεια, διευκολύνσεις, άμεσες επιδοτήσεις και υποδομές, βασικά για να εγγυηθούν τις επενδύσεις των επιχειρηματικών ομίλων στους δύο κεντρικούς άξονες που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράσινη ενέργεια και ψηφιοποίηση της οικονομίας. Ναι. Άλλο ένα σχόλιο σε σχέση με αυτό που είπατε και εσείς. Πώς θα γίνονται οι εκταμείευσεις των δόσεων? Εκεί παλιά μου τέχνη κόσκινο. Εκεί είναι η μεγαλύτερη παγίδα, νομίζω. Ακριβώς. Παλιά μου τέχνη κόσκινο. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συνενεί και οι ευρωβουλευτές του ψήφισαν και στο Ευρωκοινοβούλιο το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ, ξέρουν πάρα πολύ καλά και αποκρύβουν από το λαό ότι αυτά είναι ένα δούνε και λαβήν. Για να πάρει δηλαδή πρέπει να δώσει. Και τι δίνει η κυβέρνηση για να πάρει? Δίνει αλλαγές στην αγορά εργασίας, όπως το λέει, δηλαδή τι? Μέχρι και 10 που λένε. 10.200 ευρώ μισθό, ακριβώς. Χτύπημα στη συνδικαλιστική οργάνωση και δράση. Άλλες αντεργατικές ανατροπές σε σχέση με το ασφαλιστικό σύστημα. Πρακτικά την ιδιωτικοποίηση ενός τμήματός του και την κεφαλαιοποίηση του και να το παίζουν στα καζίνο ιδιωτικές εταιρείες. Άρα θα συνοδεύονται από μέτρα, αυτό μας λέτε, και είναι λογικό και το έχουμε δει. Από σκληρά μέτρα μνημονιακού χαρακτήρα, γιατί εξάλλου και τα μνημόνια ποτέ δεν τέλειωσαν. Απλά πακεταρίστηκαν στα ευρωπαϊκά εξάμεινα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ενισχυμένη εποπτεία, δηλαδή στα μόνιμα μνημόνια, τα οποία έχουν συνενέσει όλες οι κυβερνήσεις, η Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ., για να είμαστε μέσα σε αυτή την αντιλαϊκή αντιδραστική ένωση. Και εμείς καταλαβαίνουμε ότι ο λαός, βλέποντας αυτά τα χρήματα, δημιουργείται ενδεχομένως και ένα ερώτημα. Ρε παιδί μου, εμείς από όλη αυτή την κοσμογονία που λένε με τους πακτολούς ευρωπαϊκών κρατικών κονδυλίων, δεν έχουμε κάτι να περιμένουμε. Λένε εδώ θα δημιουργήσουν τόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Και εμείς λέμε, ναι, βεβαίως υπάρχει κάτι να περιμένει ο λαός. Καταρχάς, έχει να περιμένει νέα χαράτσια, πράσινα. Την προηγούμενη, πριν από 10 μέρες, νομοθετήθηκαν ήδη οι πόροι. Οι οποίοι τι σου λένε ότι ήδη οι πόροι, που είναι νέοι φόροι για τον ελληνικό και τους άλλους λαούς, θα συμβάλλουν στην αποπληρωμή του Ταμείου Ανάκαμψης. Ή έχει να περιμένει 200.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες δεν θα ίσως και λύσουν τις εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις οι οποίες θα χαθούν λόγω της πανδημίας που επιτάχει στην νέα καπιταλιστική κρίση, αλλά ακόμα και αυτές οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα είναι στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που προτείνει η κυβέρνηση. Εννοείται οι ελαστικές μορφές, έτσι, απασχόλησης. Θα είναι προσωρινές θέσεις απασχόλησης, κακοπληρωμένες, με όρους γαλέρας, με ελαστική απασχόληση, με τηλεεργασία και τον εργαζόμενο στη διάθεση του εργοδότη έως και 24 ώρες την ημέρα.
Άρα λοιπόν αυτά είναι αυτά τα οποία εμείς θέτουμε στο επίκεντρο της συζήτησης. Ο ελληνικός λαός έχει εμπειρία, συσσωρεύσει μόνη. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται αυτή την εμπειρία να τη βάλει να δουλέψει και έτσι θα κατανοήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες έχουν ένα μόνιμο στόχο. Αυτός ο μόνιμος στόχος τώρα, σε φάση καπιταλιστικής κρίσης, είναι πώς να στηρίξουν και να εγγυηθούν την κερδοφορία των μεγάλων μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίως στην πράσινη ενέργεια, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις ψηφιακές τεχνολογίες, τα 5G κτλ. Άρα λοιπόν και τα μέτρα που παίρνουν δεν έχουν να κάνουν με τις ανάγκες του ελληνικού και των άλλων λαών, έχουν να κάνουν με τις ανάγκες αυτής της κερδοφορίας. Κύριε Νικολάου, πάμε τώρα. Και κλείνω, κλείνω με αυτό. Θέλει ο λαός να δώσει απάντηση. Τι, με τις δικές του προτεραιότητες. Με την πάλη για τα σύγχρονα δικαιώματά του, ενάντια στους περιορισμούς, ενάντια στο σιδερένιο χέρι που θέλει να βάλει η κυβέρνηση τη λειτουργία και τη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων να χτυπήσει το δικαίωμα της απεργίας, έτσι ώστε να ζήσει καλύτερα και σήμερα πραγματικά υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για να ζήσουμε πολύ καλύτερα από ό,τι πριν από 100 χρόνια. Και όχι να γυρίσουμε πίσω σε ένα νέο μεσαίωνα που θέλουν να μας πάνε. Πάμε τώρα στο θέμα της πανδημίας. Καθόλου καλά τα νέα από την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας, αλλά και γενικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν βλέπουμε καλές ειδήσεις. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν ξέρω τι κάνει λάθος η Ευρώπη. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Διαβάζοντας τα νέα και από σήμερα, βλέπω ότι και στη Γαλλία μπαίνουμε σε αυστηρότερο lockdown. Αντίστοιχες σκέψεις υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Το Βέλγιο επίσης είναι σε ολοκληρωτικό lockdown τώρα την περίοδο του Πάσχα, γιατί έχουν Πάσχα εκεί. Mm-hmm. Διαβάζοντας και παρακολουθώντας τις τοποθετήσεις της κυβέρνησης των κυβερνητικών στελεχών, συνεχίζει ένα τροπάρι το οποίο έχει αρχίσει και διατηρεί εδώ και ένα χρόνο περίπου, το οποίο θέλει κάπως να αποδώσει τα χάλια του δημόσιου συστήματος υγείας σαν μια φυσική καταστροφή. Σαν ένα σεισμό, ένα τσουνάμι, στο οποίο δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Η αλήθεια όμως είναι πολύ μακριά από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση που βλέπουμε στο δημόσιο σύστημα υγείας, το ελληνικό, είναι και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα αποτέλεσμα. Είναι ένα αποτέλεσμα μια συγκεκριμένη στρατηγική που εφαρμόστηκε από όλες τις κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν τη διακυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή τη στρατηγική της εμπορευματοποίησης και της υποβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας. Και ταυτόχρονα της πρημοδότησης της ιδιωτικής υγείας με εκατοντάδες εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια. Την οποία εφάρμοσαν στρατηγική μέχρι κεραίας και η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ κτλ. Και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι αυτό που κατά την άποψή μας έχει καταρρεύσει το εμπορευματοποιημένο, υποβαθμισμένο δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί από όλο τον 20ο αιώνα βγαίνει ένα αποτέλεσμα πρακτικό. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τέτοιες έκτακτες καταστάσεις υγειονομικές χωρίς την παρέμβαση τη συγκροτημένη του κράτους. Άρα λοιπόν μπορεί τα μέτρα και η επιδημιολογική κατάσταση σε αυτό το χρόνο να αλλάζουν, άλλοτε να εντείνονται, άλλοτε να αμπλύνονται, άλλοτε να είναι χαλαρότερα και άλλοτε σκληρότερα. Όμως η σταθερά η οποία υπάρχει στην κυβερνητική πολιτική είναι ότι από την πρώτη μέρα δεν έκανε αυτό το οποίο χρειάστηκε, το οποίο είναι αναγκαίο και ρεαλιστικό. Δηλαδή να αξιοποιηθεί με ευθύνη της κυβέρνησης και του κράτους όλες οι μονάδες υγείας, οι υποδομές, όλο το υγειονομικό προσωπικό του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Να επιταχθούν άμεσα χωρίς αποζημίωση όλα τα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα του ιδιωτικού τομέα. Να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις του υγειονομικού προσωπικού. Να γίνουν πράξεις στην πραγματικότητα τα αιτήματα τα οποία οι ίδιοι υγειονομικοί εδώ και ένα χρόνο έχουν βάλει μπροστά. Να γίνουν πραγματικά τεστ σε όλους τους τομείς, να δοθεί έμφαση στους χώρους δουλειάς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι η ταυτόχρονα. Βέβαια, αυτό φαίνεται. Εκεί είναι η αιστεία. Ανεξάρτητα από την άθελια προπαγάνδα που προσπαθούν να κάνουν το τελευταίο διάστημα οι βουλευτές της κυβέρνησης κυρίως, ότι φταίνει οι διαδηλώσεις κτλ. Τα στοιχεία άλλα δείχνουν. Ποια διαδήλωση έγινε στη Δυτική Αττική, για παράδειγμα, που γεμίσαμε κλπ. Ποια διαδήλωση έγινε στον Πειραιά. Άρα λοιπόν. Κοζάνη, σε Γρεβενά. Βέβαια στην Κοζάνη, σε Γρεβενά. Κύριε Νικολάου. Στη Λάρισα. Έτσι, και ένα ακόμη στοιχείο. Και με αυτό να κλείσουμε. Βεβαίως. Επειδή η κυβέρνηση προσπάθησε να εμφανίσει ότι το εμβόλιο θα είναι η πανάκια και θα λύσει τα χέρια, τα ίδια τα στοιχεία της κυβέρνησης δείχνουν ότι προχωράμε με ρυθμούς χελώνας. Είναι στο 1/3 οι εμβολιασμοί από αυτό που προϋπολόγηταν. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται σήμερα
είναι να αξιοποιηθούν όλα τα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια, ανεξάρτητα ποια είναι η χώρα παραγωγής, έτσι ώστε να καλυφθούν οι εμβολιαστικές ανάγκες του πληθυσμού μας, της χώρας, και όχι να παίζουμε στο παιχνίδι των ανταγωνισμών, το οποίο δημιουργεί τις καθυστερήσεις. Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστούμε. Ναι, παρακαλώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας.